Την κατάρρευση του συνεργατισμού. Αύριο στι 3 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να καταθέσει στην Ερευνητική Επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης ο πρώην διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα Αθανάσιο Ορφανίδη. Ο κύριο Ορφανίδη αναμένεται να παρουσιάσει στοιχεία για του χειρισμού που έγιναν από την Κεντρική Τράπεζα την περίοδο που ο ίδιο ήταν επικεφαλή τη και ασκούσε εποπτικό ρόλο στα του συνεργατισμού. Την ίδια ώρα, η Ερευνητική Επιτροπή αναμένει νέα απάντηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για βελτίωση των όρων που έθεσε η τελευταία αναφορικά με την αξιοποίηση τη απευθεία αλληλογραφία τη με τη Συνεργατική και την Κεντρική Τράπεζα. Αύριο, πριν από τον Αθανάσιο Ορφανίδη, αναμένεται να θα θέσουν η Γιαννάκης Ιωάννου, πρώην Διευθυντή Τραπεζικών Υπηρεσιών του Συνεργατικού Ταμιευτερίου Λεμεσού και η Σουζάν Απογιατζή, πρώην μέλο τη Επιτροπή τη Συργατική, η οποία καταθέτει για δεύτερη φορά. Οι δημόσιε ακρόσει για το συνεργατισμό αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα η τέλη Νοεμβρίου. Τελευταίοι χρονικά αναμένεται να καταθέσουν οι Υπουργό Οικονομικών Χαρή Γεωργιάδη και Γενικό Διευθυντή τη Συνεργατική Νικόλα Χατζηγιάννη. Το πόρισμα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιοτήτα τέλη Δεκεμβρίου, αρχέ Ιανουαρίου. Όπω δημοσίευσε προημερών το ΣΥΓΜΑ, ο Γενικό Εισαγγελέα θα αναμένει την έκδοση του πορίσματο προτού αποφασίζει τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την...